εξυγχρονισμένη μου Έλληνες και λοιπά παρτάλια, καλησπέρα. Και σήμερα θα σας πω τις ειδήσεις όπως δεν τις καταλαβαίνω ούτε εγώ ούτε τον Γκλιγκόροφ, που και αυτό δεν κατάλαβε έναν από αυτά που του είπε το Σιμίτη. Πρώτη είδηση της μέρας, η αυτού ασημαντώτη στο πρωθυπουργό μας, του το είχε πει του κύρο. Αγόρι μου, εδώ στην εξωτική Λισαβόνα, του είπε το κίτρινο, έχουμε μία συνάντηση έτσι κάπως κοινωνικού χαρακτήρα. Ο κύρο ένα περίεργο πράγμα δεν κατάλαβε. Και βγαίνει σήμερα και λέει πως το Σιμίτη του μίλησε ξεκάθαρα για ελληνική υποχώρηση στο όνομα των Σκοπίων. Και με συγχωρείτε που σας το λέω τώρα, κύριε Γκλιγκόροφ, μου έλεγε το Σιμίτη, αλλά θα κάνουμε ένα βήμα πίσω εμείς, ένα βήμα μπροστά εσείς. Να το όνομα σας έκασε, μην φωνάζετε. Αν σας τα έλεγα εγώ, εξυγχρονιστήρια μου. Εδώ και καιρό ασκείται από τους ευρωπαϊστές μια ιδεολογική τρομοκρατία και λένε όλοι αυτοί κουλοί πως όποιος μιλάει για το όνομα των Σκοπίων είναι πολεμοκάπηλος. Μωρή σιγά, έρε κάψεις που τους χρειάζεται, όχι ο Μανώλης, ο μπαμπάς. Λένε λοιπόν όλοι αυτοί οι ευρωπαϊστές προσδίδεται να κλείσουμε το θέμα των Σκοπίων και να διαφορήσουμε για το όνομα, διότι το όνομα κατά αυτούς δεν έχει σημασία. Βρε βρωμόσκυλα ευρωπαϊστές της. Αν εγώ αύριο αρχίσω να φτιάχνω, λέω τώρα για παράδειγμα, έναν καρτιέ μαϊμού, όχι σαν κι αυτόν εδώ, που μου τον έχει πουλήσει ο γύφτος και είναι σίγουρος, δεν θα ξεσηκωθούν οι Γάλλοι άπλητοι και θα με κυνηγάνε μέχρι να πατήσω άσπρο χιόνι? Αν φτιάξω, λέω τώρα, κάνα μπαπούτσι fake, Doc Martens, ας πούμε, εγγλέζικο, δεν θα ξεσηκωθεί το αδελφό Μάνι, το αγγλικό, και θα με στήσει στα Harrods και θα με κατακόρυφα? Ωχ, καλά! Αν φτιάξω τα νέα Adidas, δεν το συζητάω, θα με ανασκολοποιήσουν οι αυθεντικοί, οι αντιδιανοί. Οι νόμοι του εμπορίου δηλαδή είναι πιο ισχυροί από τους εθνικούς νόμους, έτσι για να καταλάβω, έτσι, για να αλλάξω επάγγελμα, να πάω στην κατρακύλα, να γίνω ένας ευρωπαϊστής, ένας περτεντάρης με το καμηλό παλτό, ανάθεμα τη φωτογραφία με τη ρούλα. Και να σας το πω και πιο απλά, εξυγχρονιστήρια μου, έτσι και πω εγώ τώρα, ας πούμε, λέω, ότι είμαι η Τζοβάνα Φραγκούλη. Δεν θα έρθει να μου κάνει μήνυση η αληθινή Τζοβάνα? Λοιπόν, εμένα από σήμερα σας το λέω, με λένε Νέα Δάφνη Σιμίτη. Κούφια η ώρα. Βρε, τι πάθαμε με τη συνάντηση κοινωνικού περιεχομένου και τι έχουμε να πάθουμε ακόμα με αυτή τη κυβέρνηση που μας έκατσε. Τώρα θα σας τα ξεράσω όλα ένα λεπτό να ζεσταθώ για να αρχίσει ο στόμας μου να λέει, γιατί ακόμα είναι λίγο στιγμένος. Στο μεταξύ, το κυλαρέα συνεχίζεται και η αυτού ασημαντώτη, το πρωθυπουργό, έχει κάτι επιχειρήματα. Να! Ρίξε βίντεο καμέρα μανατζή μου, που εμένα προσωπικώς το ξέρεις πολύ καλά, τα νέα επιχειρήματα είναι το στοιχείο μου. Έλα. Στα αγροτικά αιτήματα η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε αναγνωρίζοντας τον κοινωνικό ρόλο των αγροτών. Αγή νέο κύριε Λέρ. Ετούτος ο χειμώνας θα είναι πολύ καυτός, στα πλόκα θα σπάσει ο εξυγχρονισμός. Στις 22 Σεπτεμβρίου αποφάσισαν όλοι οι Έλληνες. Σήμερα κανείς δεν έχει δικαίωμα να επιβάλλει άλλες αποφάσεις. Ο Πρωθυπουργός είναι ανειλικρινής και αναξιόπιστος, διότι άλλα έλεγε πριν τις εκλογές και άλλα λέει και πράττει σήμερα, εξαπατώντας έτσι τον ελληνικό λαό. Όταν ήμασταν φοιτητές, τότε ξέρετε τι λέγαμε που ήταν πρόεδρος της Εφηβεία ο Τζουμάκας. Μιλέτε τζουμακίες. Θα μου ψωφίσει το γουρούνι, δεν θα με στρώχωρη τίποτα άλλο. Εγώ να κάτσω, δύο μέρες ο χάμου. Αλλά ψωφίσει και το πράγμα, χρωστάει τίποτα. Τσόβο. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να συμφωνήσει σε μέτρα τα οποία σημαίνουν πρόσθετες επιβαρύνσεις πολλών δεκάδων δισεκατομμυρίων απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μου την ατυχία μου. Αχ, ο καημένος ο γουρούνης. Αχ, πόσα ψέματα μέσα σε δύο μήνες, να θρυνήσω λίγο τώρα. Αχ, πόσο μας ξεγέλασε το ασήμαντο. Που αν μπορεί να μας ξεγελάσει το Σιμίτη, αυτό που όταν το βλέπεις έτσι αντικειμενικά μιλάω, λες, όπου να είναι σβήνει ο άνθρωπος, σκεφτείτε τι μπορεί να γίνει με τους άλλους, που είναι και πιο καπάτσι. Το κίτρινο αγκόρι που μίλησε στο βίντεο που μόλις είδατε, εξυγχρονιστήρια μου, δεν ήταν άσχετος προς τα αγροτηλίκια, όχι. Υπήρξε και υπουργό γεωργίας, εντελώς αποτυχημένο, και υπουργό βιομηχανίας, καρά αποτυχημένο, δηλαδή ακόμη περισσότερη αποτυχία. Το συνόψισε ο Τριάντης στη σημερινή Ελευθεροτυπία. Σε σχέση με την εξωτερική σημειτοπολιτική, βέβαια, είχε φύγει αυτός λίγο από τα αγροτικά. Ο τύπος έγραψε ο Τριάντης είναι άλλα πιστεύω, άλλα λέω, άλλα θέλω και άλλα κάνω. Αλλού εμείς, αλλού τα φράγκα, αλλού ο Σιμίτης, αλλού οι αγροτατζίδες, δεν ξέρεις κανείς τι γίνεται. Αλλά δεν θέλει μόνο το Σιμίτη, που τι να θέλει, αυτό είναι ένα με τα κούτσουρα. Θέλουν και οι Τουρκαλατζούδες, οι Αχόρταγες, οι Πισοσμπρουξούδες, με συγχωρείτε κιόλας.
Τι θέλουν οι τορκαλτζούδες, οι πισασμπροξούδες, θέλουν να δεσμεύσουν ένα κομμάτι από τα 6 μίλια μας. Όχι τα λέξια εκείνα που δικαιούμαστε κάποτε, ξέρετε. Όχι, όχι. Αυτά που έχουμε. Και θέλουν να κάνουν γυμνάσια μέσα στα χωρικά μας τα νερά, δηλαδή τα ύδατα. Δηλαδή, μην τα είδατε, μην τα απαντήσατε τα 6 μίλια σε λίγο καιρό. Και βγαίνει αυτό ο σημαντότης, ο κίτρινος, ο καλλιγραμμισερός έτσι, με μια αλλού όλο excuse me από πάνω. Συγγνώμη, τουρκελετζούδες μου, που δεν με αφήνουν τα στρατιωτικά να σας αφήσω να κάνετε τα γυμνάσια σας μέσα στα χωρικά μας τα ύδατα, δηλαδή τα νερά. Αυτά τα στρατιωτικά τα κάνουν όλα, εγώ θέλω. Συγγνώμη που σας ενοχλάμε και στην Κύπρο και πετάνε ακόμα ελληνικά αεροπλάνα από πάνω. Να ήταν στο χέρι μου, δεν θα έστελνα ούτε καν την Ολυμπιακή. Διότι κανονικά, μόνο η Τουρκ Χαβαγιολαριντών πρέπει να πετάει στην Κύπρο. Συγγνώμη, ο Θαμανά μου, αλλά με αυτό το δόγμα έχω βρει τον μπελά μου. Μπα μήπως το θέλω κι εγώ έρημος ο Κωνσταντίνος ο Σιμίτης, όχι, εγώ το βρήκα αυτό το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Που μια το έχουμε, μια δεν το έχουμε, εδώ που τα λέμε, δεν ξέρουμε, μας έχει μπερδέψει. Βρε, τι είναι τούτο εδώ που μας έκατσε. Αυτό το Σιμιτίδιο πιο πολύ ζόρι τραβάει με το 37 νούμερο παπούτσι που φοράει, παρά με τα εθνικά μας προβλήματα. Και τώρα πήρανε τα θάρυτα και στα νέα. Ακόμα και στα νέα τον αδειάζουν το Σιμίτι. Και γράφει ένας κύριος στα νέα ότι το πιο ανησυχητικό είναι πως το πάνω χέρι το έχουν πάρει κάποιοι, έτσι κάποιον τον λέει το Σιμίτι, πολύ επικίνδυνη για την ασφάλεια της χώρας. Δηλαδή το Σιμίτι, πες το Λεβέντι μου, μέσκασες, διότι πιο επικίνδυνο από αυτό που έχει εξουσία και που είναι ασήμαντο, δεν υπάρχει καρά τσεκαρισμένο. Στο μεταξύ, κάποιος Θεός πρέπει να τρέλανε εσένα και την Ελλάδα που λέει και ο αρχαίος δράμας και έρχεται και βγαίνει καπάκι στη ζούγκλα του Τριανταφυλόπουλου. Το κινούσι το ίδιο με όμικρον γιώτα, το κι όχι με ύψιλον, όνομά του, αυτός που παλιά τραγούδαγε. Αμέρικη, Αμέρικη, καλά μου λέει, Αμέρικη, πως είσαι χώρα, χώρα τραγική. Και λέει αυτό το κινούσι, το περίου λόγος, πως όποιος πηγαίνει σε τηλεοπτικές εκπομπές πρέπει να προσκομίζει και ένα τρελόχαρτο έτσι να δείχνει ότι είναι στα καλά του, να το αποδείχνει. Αυτός το έχει το τρελόχαρτο από τον ψυχίατρο. Ο Κινούσης είναι στα καλά του. Ο γιατρός που του το έδωσε δεν ξέρω αν είναι. Να πέσει ο βίντεο Κινούσης παρακαλώ. Το όμικρον γιώτα μη ύψιλον και μέρα με ένα τζίμο. Αυτή τη φορά έτσι για ποικιλία. Ρίξτε το. Αν είχα και τη κιθάρα θα σε έλεγα και ένα τραγούδι. Κάνατε έναν άνθρωπο ευτυχισμένο. Να το πούμε όχι. Να το πείτε ακαπέλα. Να το πω. Βεβαίως να το πω. Όλοι μαζί, ό,τι λέω εγώ θα επαναλαμβάνετε. Ζεις κύριε, ζεις κύριε, ζεις. Όπου δυο εμείς και εσύ μαζί μας τρεις. Ζεις κύριε, ζεις. Όλοι μαζί. Ζεις κύριε, ζεις κύριε, ζεις. Βασιλιά του ουρανού, βασιλιά της γης. Ζεις κύριε, ζεις. 2000 χρόνια τα λόγια σου αιώνια μες στη γραφή κι όλα μαρτυρούνε πως θα σε ξαναδούμε πάλι στη γη. 2000 χρόνια τα λόγια σου αιώνια μες στη γραφή κι όλα μαρτυρούνε πως θα σε ξαναδούμε πάλι στη γη. Ζεις κύριε, ζεις κύριε, ζεις. Όπου δυο εμείς και εσύ μαζί μας τρεις. Ζεις κύριε, ζεις. Ζεις κύριε, ζεις κύριε, ζεις. Βασιλιά του ουρανού, βασιλιά της γης. Ζεις κύριε, ζεις. Λοιπόν, για την προσπάθεια τώρα πρέπει να... Εσύ είσαι ο πλάστης, πηγή της αγάπης, του κόσμου το φως. Είσαι η αλήθεια, είσαι η ελπίδα κι όλοι δρόμος. Εσύ είσαι ο πλάστης, κύριε Δημητρά, το χειροκρότημα είναι το φαΐ του καλλιτέχνη. Του κόσμου το λοιπόν, φως. Είσαι η αλήθεια, είσαι η ελπίδα κι όλοι δρόμος. Ζεις κύριε, ζεις κύριε, ζεις. Όπου δυο εμείς και εσύ μαζί μας τρεις. Ζεις κύριε, ζεις. Να μου την ατυχία μου.
Αχ, εκείνο το ρέπαυρο εκουτά, τι προφήτης, τι Μωυσής. Αυτό του έχει εμφυσίσει ο Κύριος μία θεία έμπνευση, δεν είναι πια ο ρέπας, αυτός είναι πεφωτισμένος. Τι είπε, δηλαδή, τι παπαριά το πεφωτισμένο σήμερα. Η κυβέρνηση είπε το ρέπα, δεν είναι εναντίον των αγροτών, ακούστε το αυτό καλά σας παρακαλώ, ούτε οι αγρότες είναι εναντίον της κυβέρνησης. Τα προβλήματα είναι εναντίον τους. Το αντισημένον και το αντισημενόμενο δηλαδή. Σκάστε πια. Πώς λένε οι ρεπορτατζούδες τρελό φορτηγό Αφήνιας. Πώς λένε οι γριές τα κουρκουμελάτα. Πήγε για και γύρισε λεχόνα. Ένα τέτοιο πράγμα. Μπράβο βρε ρέπα μου, οδοντογιατρέ μου, γεφυρατζή μου πενεμένε. Αφού τα προβλήματα τα ίδια λοιπόν είναι οι ταραξιές, να του στείλουμε τα μάτφρε. Να τα πατάξουμε αυτά τα προβλήματα. Αναρχικό πρόβλημα, αν μου ξανακουνηθείς, θα σου ανοίξω το κεφάλι. Πρόβλημα, αυτόφορο θα πας, κορυδαλό. Ούτε ένα παραθυράκι θα αξιωθείς όλους στη ζωή. Πρόβλημα, κατάδικε. Να μπει το πρόβλημα το ίδιο στη φυλακή, το φαντάζεστε, ε? Χανούμισα θα τον ντύσουν από την πρώτη μέρα. Γοβάκια θα του βάλουν του προβλήματος, δηλαδή των γνωστών πασούμι, των φυλακών όλων φούντα. Το ξεχαρμάνιασμα του ισοβίτιπλε θα γίνει ο πρόβλημα. Α, το διαλοτσατίστηκα. Μωρέ, καλά τα έλεγε ο Μπρετό. Τι να το κάνετε το βιβλίο μου, τη γέννηση του σουρεαλισμού, εσείς οι Έλληνες. Εσάς σας είδω σουρεαλισμός και ψόφισε. Να πέσει ο γκάλοπ με περιεχόμενο. Παρακαλώ, δηλαδή το αντισημένον και το αντισημενόμενο. Έλα. Μπαίνεις, πάγωσα, πες μας κάτι άλλο τώρα γιατί δεν μπορώ, πρέπει να φύγω να πάω σπίτι μου. Και εγώ κρυώνω και δεν μπορώ. Δεν μπορώ, βαριέμαι, ούτε με έχουν πληρώσει καν και πρέπει να πάω με τα πόδια. Πάμε μαζί. Αυτό είναι μεγάλη μαγιά, ελάτε. Μαγιά. Λοιπόν, ελάτε, εδώ ενώ εμείς τουρτουρίζουμε και φοράμε όλοι μπότες και γαλότσες και αυτά, εδώ η κυρία, φοβερή μαγιά, να δούμε λίγο το ποδαρόκι. Λοιπόν, ωραία. Δεν κρυώνεται. Όχι, γιατί... δεν κρυώνω. Γιατί ακόμα δεν κρυώνω. Βάζω κάλτσες, δεν τις μπορώ. Θερμό είμαι, βέβαια, είμαι. Αυτό το που ακούσεις. Μας κλέψουμε. Είναι χειμωνιάτικο, είναι, δηλαδή τα καλοκαιρινά σας πώς είναι. Τα καλοκαιρινά μου δεν είναι χειμωνιάτικα. Γιατί έλεγα μήπως αυτό είναι κάποιο πιο κλειστό πέδιλο, είναι για τα όχι, δεν μου λένε, στα χειμωνιάτικα τα φοράτε το καλοκαίρι δηλαδή. Λες να με αντίθετη, όχι κορίτσι. Ήτανε Βουνίσια η κυρία. Είναι κυρία. Είστε Βουνίσια κυρία μου. Όχι, ντόπια, εδώ είμαι. Πειραιώτησα. Δεν είναι Βουνίσια κυρία, πώς το εξηγείτε. Πώς το εξηγείτε. Ξέρω εγώ είναι, το ή κράτη. Εσείς είστε Βουνίσιος. Βουνίσιος. Από πού. Από την Τρίπολη. Τότε γιατί δεν φοράτε καλοκαίρινα. Γιατί δεν φοράτε καλοκαίρινα. Τώρα φορέσε καλοκαιρινά. Δεν είπαμε θερμό, με πουνίσει και έτσι. Ένα σερτάκι μπορείτε να το βάλετε. Ένα μποξεράκι με φίνικες έτσι. Ένα μποξεράκι με φίνικες καλά. Με το Mickey Mouse. Την ηλικία σου ναι. Τώρα εγώ έχω γεράσει. Και πάλι είμαι ελαφρά ντυμένος, δεν φοράω τίποτα. Καμία προφιά. Δεν βρίσκω τον κατάλληλο άνθρωπο για να έχω κάποια συνέντευξη. Να οι κατάλληλοι άνθρωποι. Εμείς τι είμαστε, δεν είμαστε κατάλληλοι. Τώρα στον δρόμο δεν λέγεται συνέντευξη. Να περάσετε μια μέρα, να πιούμε και καφέ, να τα συζητήσουμε. Να περάσω κάποια μέρα από το στούντιο του. Από το στούντιο του Skype. Ναι, από το στούντιο. Από το στούντιο τώρα θα περάσετε. Από το στούντιο. Από το ποιο? Από το στούντιο. Από το στούντιο. Ωραία, σας περιμένουμε. Ναι. Έχετε εμφανίσει σε κάποιο παράθυρο του Sky, μήπως είσαι κάποια εκπομπή σαν αυτά τα reality show τύπου Μικρούτσικο κτλ. Που λέει έχει προβλήματα, άνθρωποι έχουν σκοτώσει, έχουν παρατήσει παιδιά, τέτοια. Όχι. Γιατί? Όπως μου είπατε εσείς, το πρόβλημα είναι, τι να σας πω, η κουβέντα μου απίνει. Να μου την ατυχία μου. Και τώρα νέα από το υπερπέραν. Ο Ντουρούτη ο πεθαμένος, δηλαδή ο γνωστός αναρχικός που δεν τον ξέρετε, τη μία μέρα τα τεζάρισε, την επόμενη πήγε να γίνει η κηδεία του, αλλά μουτζοπιάστηκε το πλήθος και η κηδεία αναβλήθηκε. Δεν είχε ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Και πώς ήρθε και μου διαπέρασε τώρα τον εγκέφαλο, πως αυτή εδώ η κυβέρνηση μοιάζει πολύ με την κηδεία του Ντουρούτη, του αναρχικού και όλος ο κράτος μαζί. Μια κυβέρνηση χήμα, μια κυβέρνηση χωρίς πρόγραμμα, αλλού εμείς, αλλού ο φέρετρός μας, κούφια η ώρα. Στο μεταξύ αυτό που έγινε με το σκανδαλίδιο, εμένα μου σήκωσε την τρίχα κάγκελο, δηλαδή ήταν τελείως τριχοσηκωτή η κουνιοτραμπαλιά που είπε. Το Τζουμάκα σκιαζόταν να πάει από μόνο τους αγρότες, σου λέει τώρα θα με πάρουν με τα καρπούζια που τους είπαν να καλλιεργήσουν για να τα οικονομήσουν και τους ξόμιναν και θα γίνω τσόκλης ο Τζουμάκας. Που κάλει ο τσόκλης παρά Τζουμάκας. Δεν το συζητάω. Και πήρε μαζί του που λέτε τον Τζουμάκα, το γραμματέα του κόμματος, μη θεσμοθετημένο, δηλαδή φάουλ. Και είπε το σκανδαλίδιο. Εσείς με τα πράσινα τρακτέρ, οι πασοκάνθρωποι, να φύγετε, να μας διευκολύνετε. Δηλαδή τι είναι τα αγροτοπασόκια σκανδαλίδι μου, ενεργούμενα είναι.
Γι' αυτό σα λέω, βρε κουτά, πετάξτε τα κόμματα. Δεν θέλω να το συζητήσω αυτό το θέμα με τον Πασχαλίδη. Πω, με το σκανδαλίδι εδώ μου κατσέ. Ψηφίστε μούρε. Διότι τώρα βλέπετε τον Τζουμάκα υπουργό. Αύριο όμω θα δείτε τον Καρτζαφέρη. Τον πόδι-πόδι με το βόδι. Το χέρι-χέρι πια στο κολομέρι. Με συγχωρείτε κιόλα. Στο μεταξύ, ο χθεσινός μας ο βίντεος με τίτλο «Ποιο είναι το τραβεστόνι» έκανε αίσθηση. 1700 από εσάς ψηφίσατε Τζουμάκα. Πέσατε έξω. Το πρόβλημα που σας έθεσα ήταν πρόβλημα, τώρα να πέσει και λύση. Παρακαλώ, ενδιαμέσως προβλήματος και λύσης, να μην μεσολαβήσει η σκέψη. Δεν συμφέρει κανένα με το χαρακτήρα που έχουμε. Και εγώ τώρα έχω φρουμάξει λιγάκι, γιατί σκέφτομαι ότι κάτι έχει γίνει. Τώρα τι έχει γίνει με τον Τζουμάκα, παιδιά. Κάτι έχει γίνει. Ναι, θα το πω σε λίγο. Ρίξε το! Τραβεστόνι και με τα μαναζί μου, έλα. Διαγωνισμός. Ποιο είναι αυτό το τραβεστόνι? Α. Ο Απόστολος Γκλέτσος. Β. Ο Απόστολος Ζουγκλάκος. Γ. Ο Στέφανος Τζουμάκας. Τηλεφωνήστε στο 4222-002 εσωτερικό 213. Και τώρα η λύση στο τραβεστο quiz μας. Η σωστή απάντηση δεν είναι το νούμερο 3, δηλαδή ο Στέφανος Τζουμάκας, όπως όλοι μας τηλεφωνάγατε, αλλά ο Απόστολος Ζουγκλάκος. Πάμε, αγάπη μου. Είσαι πολύ ωραία. Ωραίο μαλλί. Ωραίο μαγουλάκι. Κουκλάρα μου καινούργια, είσαι στην πιάτσα. Και πώς δεν έλαχε να σε δω. Μ' αρέσεις. Εμένα περάσανε όλες από τα χέρια μου. Και εσύ πολύ μ' αρέσεις. Είσαι να την βρούμε απόψε, αγάπη μου. Μ' αρέσει η βία. Θέλω αίμα. Αίμα θέλω. Πάμε, αγάπη μου. Είσαι πολύ ωραία. Ωραίο μαλλί. Ωραίο μαγουλάκι. Ελάτε μου βισκόντι, δες μου τώρα επικοινωνιολόγοι μου, άντε, να μου κάνετε βισκοντιές αβέρτα και μπερτολουτσιές και ταραντινιές θέλω και σκορτσιζιές. Άντε, ελάτε.